Στα πρόθυρα νευρική κρίση, βρέθηκαν οι ένοικοι μια πολυκατοικία στην περιοχή του Εσταυρωμένου στο Ηράκλειο, όταν πήραν στα χέρια του του λογαριασμού τη ΔΕΗ. Ξαφνικά μετά από 29 χρόνια που μένω εδώ, στο σπίτι, εγκιάζω σπίτι 29 χρόνια στον κύριο Γιάννη, ε, μου ήρθε ένα λογαριασμό ε, γύρω στα 600 τόσο. Ε, δεν είναι ότι ήρθε σε μένα, ήρθε και στου υπόλοιπου σε όλη την πολυκατοικία. Ηλεκτροσόκ, φαντάζομαι. Ναι, κοιτάξτε, ε, 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 εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ μπορώ να τα πληρώσω. Δεν έχω το... το πρόβλημα μου είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται άνθρωποι από κάτω, ζουν άνθρωποι που παίρνουν 200-300 ευρώ σύνταξη. Είναι αδύνατο να πληρωθεί ο λογαριασμό. Είναι απλό. Γιατί δεν υπάρχουν ε, οι δυνατότητε πλέον. Πόσο σα ήρθε σα, ναι, ναι. πόσο σα ήρθε σα. 270 είναι. είναι. Όπω καταγγέλνουν οι ΔΕΗ, του καλεί να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, τα οποία όμω Όπω υποστηρίζουν τουλάχιστον, δεν ανταποκρίνονται στην κατανάλωση ρεύματο που οι ίδιοι έχουν κάνει. Δεν έχουν να φάνε. Πώ θα πληρώσει 270 και 300 ευρώ από τη στιγμή που πλήρωνε πάντα 60, 70, 80 ευρώ. Είναι κάπω παράλογο. Με του λογαριασμού αναχείρα, οι καταναλωτέ πήγαν το πρωί στη ΔΕΗ στην περιοχή τη Αλικάκη και ζήτησαν διευκρινήσει από του υπεύθυνου, αφού όπω υποστηρίζουν, σε καμία περίπτωση δεν έχουν καταναλώσει τόσε κιλοβατόρε όσε αυτέ που αναγράφονται στου επίμαχου λογαριασμού. Δεν είναι, δεν είναι τόσε οι κιλοβατόρε. Γιατί τι άλλε φορέ, γιατί δεν είναι τι άλλε φορέ. Ανάβατε κάτι διαφορετικό αυτή την περίοδο, Σόμπα. Ε, ανάβα μια ηλεκτρική Σόμπα και εγώ την άναβα το 24ωρο, δύο ώρε, τρει. Δηλαδή, ανάψαμε yeah, το, ίδιο, το ίδιο κάνατε και πέρσι. Και πέρσι την άλλη χρονιά. Πέρσι την άλλη Πέρσι και δεν είναι με αυτά τα πράγματα. Από τη ΔΕΗ ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να υποβάλουν σχετικέ αιτήσει προ την επιχείρηση, η οποία με τη σειρά τη έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει έλεγχο στου μετρητέ. Προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι καταγγελίε των καταναλωτών έχουν βάση ή αν υπάρχει κάτι άλλο που φούσκωσε του λογαριασμού. Και μία αίτηση μου είναι να μετρήσουμε το μετρητή σα, δηλαδή πώ ο μετρητή. Δηλαδή, αν χάνει ο μετρητής και το βγάλει ο ηλεκτρολόγο του έτσι, εμεί πρέπει να τα πληρώσουμε τα λεφτά αυτά. Αν θέλει ο Σκουρλέτης να, πει, να πάρει τη, τη ΔΕΗ, να, μην την πουλήσει και πρέπει να τα πληρώσουμε, α μα τα βάζει λίγα-λίγα, ρε παιδί μου.